Γεια σας παιδιά, εντάξει εδώ, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Draft Glory, το επεισόδιο 3. Έχω παίξει, όπως βλέπετε, τα fab points μου έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτό γιατί έπαιξα δύο full draft τα οποία δεν τα ανέβασα. Γιατί έχασα το πρώτο γύρο, η ομάδα τα χάλια, το σύστημα τα χάλια, δεν μου έχονταν κανένας καλός παίχτης. Και δυστυχώς έχασα το πρώτο γύρο, έχω βγάλει 10 χιλιάρικα από αυτά που μου είχαν στα πακέτα. Και έχω και κάποια άλλα που πουλούνται, οπότε λογικά θα βγάλουμε και ακόμα παραπάνω. Σίγουρα ακόμα ένα full draft με coins. Και τώρα για να δούμε πάλι χάλια σύστημα, πολύ χάλια σύστημα πάλι. Οπότε η μόνη λύση όπως το βλέπω είναι το 4-2-3-1, δεν βλέπω κάτι καλύτερο από σύστημα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι θα πάρουμε. Πικέ Ρονάλντο. Πιστεύω δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Ρονάλντο με τη τύχη που έχω τελευταία. Τον παίρνω τον Ρονάλντο και λέω ευχαριστώ. Λοιπόν, τι είναι αυτά. Αυτά σας λέω δηλαδή. Θα μπει τι να περιμένεις από left mid. Δεν μπορώ να σου το καλό, αλλά εντάξει, όχι και έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ. Τα ίδια, εντάξει. Η καλύτερη βαρετό, δηλαδή τίποτα. Δηλαδή, πού να πάω τέτοια ομάδα. Τι εννοώ, NDIA. Να πάρω NDIA. Μήπως το κάνω τέτοιο. Μήπως κάνω hybrid, ισπανικό-αγγλικό. Δεν βλέπω άλλη λύση. Και ο Bianchi είναι καλός. Ξέρω ότι είναι και καλούς 20 παίχτης, αλλά θα πάρω NDIA τώρα. Τι να κάνουμε. Εδώ τίποτα καλό, καλύτερο φαίνεται. Τι είναι. Ματιουντή, εντάξει, Ματιουντή για super sub σίγουρα. Δεν παίρνω σάχος ούτε ράσπε. Ματιουντή για super sub. Για να δούμε εδώ. Ναι. Βάσκες. Αυτή που μάθω του κόβει για αυτή η πλευρά τέτοιο. Μπορούσα να πάρω και Λεμάρε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, θα πάρω Βάσκες, μην το ρίψω κινδυνεύσω τόσο πολύ. Παίρνω Βάσκες, ο οποίος αυτή η πλευρά ισπανική και η άλλη πλευρά να κάνουμε τέτοιο, να την κάνουμε αγγλική, οπότε γι' αυτό να πάρουμε Βάσκες, κάνει και Green League με Ρονάλντο. Για να δούμε εδώ, Καμ, Ίσκο, ναι, θα μπορούσα να πάρω και Έριξον, αλλά καλύτερα Ίσκο, έχει ακόμη δύο λήξεις ο Ρονάλντο, δηλαδή έχει full chemistry Ρονάλντο, αυτό είναι το καλό. Αζιβλουκέτα σίγουρα, δεν βλέπω κάτι άλλο καλό, σίγουρα Αζιβλουκέτα. Λαγιόν πέσει τον προηγούμενο, αυτό κοιτάω τώρα, δείτε εδώ πέρα μήπως κάνω κανένα χάπι τέτοιο, αλλά τόσο χάπι, αλλά δεν αξίζει. Ο Λαγιόν στο προηγούμενο FIFA τι παιχταράς ήταν, τρομερά στατιστικά. Και εδώ έχει καλά βάρη, αλλά όχι σαν πέρσι. Εντάξει, εδώ πέρα δεν θα πάρουμε. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αυτόν. Από μήπως τον. Μήπως βάλουμε Ματιουντή μέσα, μήπως βάλουμε Ματιουντή. Αν και δεν το βλέπω. Εντάξει, Αλβερβάιντ πιστεύω, αν το λέω σωστά. Καλή κάρτα. Αν δεν έχει πολύ pace, αλλά εντάξει, κάνει κάτι. Ω, δώσει 12 chemistry, ωραία. Λοιπόν, ένα right back θέλουμε εκεί τώρα, τι να πούμε. Έναν Ντανίλο, έναν κάτι. Α, ήρθε ο Ντανίλο, ναι. Ντανίλο ήταν η καλύτερη επιλογή μα, θα γίνουμε αυτά. Ναι, Ντανίλο μια χαρά εκεί. Μια με το φίλε κανόνα πώ θα πάει το chemistry. Λογικά, άμα μου έρθει και ένα καλό left mid, πάει το chemistry 100. Τερματοφύλακας, εντάξει, λογικό αυτό. Μπέγκοβιτς, ναι. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή, δεν μου έχει τύχει κανένα καλό παίκτη μπροστά. Μου έχει τύχει μόνο ο Ρονάλντο. Και δεν μου έχει τύχει ούτε Μέση τίποτα, ούτε Μπέιλ. Θα δούμε τώρα εμεί που τύχουν τώρα. Δεν ξέρω γιατί πήρε Νιάμα, θα το δούμε τώρα, θα το καταλάβω γιατί πήρε Νιάμα. Εδώ πέρα τρία παρόν κομπανί λογικά. Αν και έχει λιγότερο pace από το Μέντι, αλλά έχει παραπάνω overall. Πάρουμε κομπανί, δεν άξε. Αλλά κομπανί. Και με λίγα λόγια ο Ματιουντή πρέπει να τα βγει εκτό ομάδα κατά 99%. Και θα γίνει ο συλλαγή που δεν παίζει ρόλο το chemistry. Οπότε ναι. Οπότε ναι, σίγουρα αυτό. Γιατί. Ναι. Το πέ. Καλώς. Δεν αξίζει να πάρουμε σκυλοδελίνη, αξίζει να πάρουμε Κασεμίρο πάρα πολύ. Έχουμε κάνει εκεί πέρα πολλά, έχουμε γεμίσει τα φούς, τα links εκεί πέρα. Εντάξει, βάζουμε και Ντανίλο και πάει 100 το κέμιστα λογικά, αν δεν κάνω λάθος. Πέφτει. Άρα να δούμε έτσι γίνεται, όχι. Να βάλουμε κομπανί, ούτε έτσι λέει, δεν αξίζει. Να βάλουμε κομπανί εκεί, πάει 95, δεν πάει 100. Εντάξει, απλά πρέπει, θα δούμε τι τελικά θα το πάμε. Θα το πάμε 100. Με ένα καλό left mid, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν αξίζει μαχρές νομίζω, ζήλω, καθαρά ο ζήλ για super sub. Αντί για τον Ίσκο λογικά, ή κανένα τον NDIG μετά, κάτι τέτοιο, να το δούμε. Το αφήνω μέσα τώρα προσωρινός.
Βέλα, όχι, δεν αξίζει. Βέλα, Μικηταριάν, ναι. Για αλλαγή και αυτό, σαν και. Α, όχι, εντάξει, δεν ταιριάζει. Γιατί αν ήταν right, μην εντάξει, τώρα που είναι right winger, όχι με τίποτα. Οκ, okay, Φελίπε Λουίς θα πάρουμε, δεν βλέπω κάτι καλό. Ιντσίνι, τι μάγει είναι αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε. Α, καλό και ο Φελίπε Λουίς. Αλλά μέχρι στιγμή αυτό που βλέπω δεν μου έχει τύχει ούτε Μέση, ούτε Μπέιλ, ούτε τίποτα. Ούτε Γκριεσμάν. Και δεν κάνω τον Γκριεσμάν όμω. Γιατί έχουμε τον Ρονάλντο μπροστά. Και ήρθε Γκριεσμάν, εντάξει, τι να πω. Ήρθε Γκριεσμάν, παιδιά. Και ήρθε, θα πάρω Μαρσέλο, δεν αξίζει, Γκόμες, αξίζει, ψηλό αξίζει Γκόμε. Δεν ξέρω, καλύτερη λύση είναι βέβαια ο Γκριεσμάν για αλλαγή, αλλά και πάλι δεν μπαίνει κάπου. Εντάξει. Τίποτα, τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι είναι αυτά δηλαδή, βλέπετε. Σε άλλους τώρα, φταίει και το σύστημα πάρα πολύ, εντάξει, φταίει και το σύστημα, αν δεν σου φύγει κανένα 4-3-3, δεν κάνεις τίποτα. Ή κανένα χωρίς καθόλου wingers, χωρίς wingers, χωρίς... Α, αυτός μπορεί να μπει στην ομάδα. Λογικά ξέρετε τι θα κάνω. Λογικά βρήκα τι θα κάνω. Πάει αυτό ο Καστίγιο, πώ λέγεται, ο Βάσκη από εκεί και αυτό ο Ινφόρμα από την άλλη. Ξέρει τον Μικηταριάν. Για εκεί για έτσι το κόβω και θα έχει καλό. Αυτή είναι η ομάδα, παιδιά. 86% chemistry. Βλέπω να πέφτει και το rating όμω ώρα που θα κάνω και μερικέ να έπεσε εντάξει. Αναμενόμενο να πέσει το rating, αλλά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο. Εντάξει, έχω κάνει σίγουρα αλλαγή τον Μαντιουντή, το και τον Μικηταριάν και τον Οζίλη. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει καθόλου καλή ομάδα. Και το σύστημα δεν είναι καλό. Μόνο ο Ρονάλντο μπροστά. Τέλο πάντων, για πάμε να δούμε το πρώτο μα αντίπαλο, να δούμε τι θα κάνουμε. Και μάτσερ, ναι, ξέχασα το μάνατζερ. Όχι ότι μα παίρνει κάποιο ρόλο. Α πάρουμε αυτόν. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε παιδιά να βρούμε το πρώτο μα αντίπαλο. Βρήκαμε λοιπόν παιδιά το πρώτο μα αντίπαλο. Για να δούμε και την ομάδα του. Όχι, ρε, πολύ καλή ομάδα. Χάιμπερ είναι ουσιαστικά Ιταλία και Ισπανικό, Ιταλικό-Ισπανικό, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει Μέση, Γκουέν, 92, Ινσίνια που είναι πολύ καλό, Μόντριτ, Πέρσιτ εκεί πολύ γρήγορο και πολύ καλή. Τρομερή, άμα είναι να πω. Πολύ καλή ομάδα από τη δικιά. Για να δούμε. Τι θα κάνουμε. Όχι, που πέρασε, που πέρασε. Έπρεπε να το βάλω εδώ πέρα. Κοίτα που πέρασε. Ήταν πολύ καλό. Τουλάχιστον ασκούμε πίεση. Φαίνεται να είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν ούτε αυτό πέρασε. Τι πήρε το Ρονάλντο. Όχι. Δεν γίνει offside. Τον πέρασε και πανέμορφο γκολ, πανέμορφο γκολάκι, ωραία. 1-0. Εντάξει, αφού έδειξε εκεί ψυχραιμία και τον πέρασα, μετά ήταν εύκολο το γκολ. Πανέμορφα. 1-0. Ωραία. Τι έκανε εκεί. Θα το πληρώσει τώρα. Ωραίο, πανέμορφο γκολ. 2-0, εντάξει πιστεύω το έχω το παιχνίδι πολύ εύκολα. Δεν το χάνω αυτό το παιχνίδι, δεν με έχει απειλήσει σχεδόν καθόλου. Σίγουρη νίκη, ωραία. 2-0. Και συνεχίζουμε έτσι, πάμε. Ωραία, παιδιά, 2-0 ημίχρονο. Ουσιαστικά μπορεί να μην παίρνει στατιστικά ότι κυριαρχώ, αλλά δεν έχει απειλήσει σχεδόν καθόλου για σέντια κατοχή. Και τώρα θα το κάνουμε και μια αλλαγή. Θα βάλουμε τον Καζεμίρο. Τι λέω, τον Μικηταριάν για αρχή και πάμε πιστεύω. Όχι, έφυγε τώρα πέρσι. Γιατί. Όχι, τι κάνει. Θα μπει αυτό. Oh, πάει καλά. Νομίζω θα μπει. Και θα ήταν πολύ ωραίο γκολάκι. Πέναλτι, ωραία, πέναλτι. Και κίτρινη, θα το ρίξω με Ρονάλντο, άντε το 3-0, πιστεύω μπορεί και να βγει τώρα στο 3-0. Αν το βάλω κιόλας. Έχουμε και το βελάκι. Ωραία. Ήταν και πολύ καλό πέναλτι, πώς το πιάσε, πώς το πιάσε. Μην γίνει κανένα comeback τώρα και γυλάμε και κλαίμε, εντάξει, δεν νομίζω, δύσκολο πολύ. Δεν είναι καλός. Κάνε pause, μήπως είναι το pause για να βγει, γιατί βλέπετε μπορεί. Ναι, βγήκε, ωραία.
Πάρα, δεν περίμενα από την αλήθεια. Έτσι το είπα. Αλλά ωραία, εύκολη νίκη. Στο πρώτο παιχνίδι 2-0. Λίγα coins, παίρνω λίγα coins λόγω forfeits και άλλα που έχω κάνει από παλιότερα. Και παίρνουμε εύκολα την πρώτη μα νίκη. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ιδού ο τρίτος μας ο δεύτερος μας αντίπαλος, εντάξει. Το σύστημα για την προσωπική προσέγγιση για μένα δεν είναι καλό. Αυτό το σύστημα που δεν μου αρέσει. Έχει hybrid ουσιαστικά, γλυκό, ο Ιμπρέμοβιτς είναι πολύ καλός μπροστά. Και ο Αγίου ήταν λίγο γρήγορος, δεν το ξέρω. Εντάξει, άμυνα έτσι και έτσι. Εντάξει, δεν έχει κανένα τρομερή ομάδα. Εγώ 85-90% και εμείς με τις αλλαγές μπορεί να πηγαίνει και παραπάνω. Πάμε, το έχουμε. Αν νικήσαμε τον εύκολο, αν νικήσαμε τον πρώτο, εντάξει, μπορούμε και εδώ πέρα, αλλά πρώτο δεν ήταν και καλός. Λογικά κάνει τις αλλαγές του, εγώ δεν θα κάνω από τώρα. Δεν την έκανε παλιά. Αλλά και πάλι τον έχει, όχι τον έχει. Ωραία σας η μπλουκέτα, τον πήρα. Ή δεν τον πήρα, δεν τον πήρα. Όχι ρε, τι φθηνό γκολ φάγαμε, τι φθηνό γκολ φάγαμε ρε παιδιά, τι φθηνό γκολ φάγαμε ρε παιδιά. Πω από ένα, γιατί έπρεπε να τη διώξω με τη μία εκεί. Πω ρε, τώρα να βρει ασύ. Τι γίνεται. Εντάξει, τελείωσε, τελείωσε, εντάξει, δεν μπορώ, τελείωσε. Γιατί πώς έγινε αυτό, ρε. Πώς έγινε αυτό. Α, για μένα, ωραία, καλό είμαι ο Ρονάλντο. Καλό είμαι ο Ρονάλντο, πολύ καλό. Για να δούμε. Πόσο με εκνευρίζει αυτό, πόσο με εκνευρίζει αυτό, ρε παιδιά. Πόσο με εκνευρίζει αυτό το σίγουρο γκολ τώρα, σίγουρο γκολ. Σίγουρο γκολ ήταν, ρε παιδιά. Τώρα θα το φάω τώρα. Όχι, τον έκοψα. Πόσο με εκνευρίζει αυτό. Πόσο με εκνευρίζει. Τα νίκα τώρα μάνα και 2-1. Τι λέτε μπορεί να τα φάγανε 2-1. Βάζουν παίχτες εκεί πέρα. Θα μπορούσα και εγώ το κάνω, αλλά. Τελείωσε. Εντάξει, το. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό, ρε. Δεν μπορούσε να τον πάρει ο κομπανί σε σώμα τον Αζάρ. Πώς έγινε αυτό ρε, εγώ λίγο όλη πυκνοπάτησα, περίμενα να τον πετάξει έξω. Στον να τώρα, μην είναι τώρα για δέντρο, κοιτάς το παιχνίδι. Πω ρε, πως... Πάλι τζάπα, ήταν στο δεύτερο round. Αν πάω κι άλλο ένα, είδε βάλω εγώ μέχρι το 60 έχω βγει, δεν αξίζει δηλαδή. Πω. Εντάξει παιδιά, έχω βγει, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, πραγματικά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, ρε μαλάκα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ άλλο. Τι ήταν αυτός, ρε. Πω. Πάλι τώρα μια νίκη. Τι θα μου δώσει, τίποτα θα μου δώσει. Το καλό είναι ότι άλλωσα για ακόμη ένα full draft σίγουρα. Τι και για δύο, ανάλογα και θα πάρουμε από εδώ πέρα. Τι θα πάρουμε, δεν τρέμουν τίποτα. Ψίχου. Non rare. Τι να το κάνουμε τον non rare. Τι να τον κάνουμε τον non rare. Καλά, όλοι αυτοί πάνε για. Όλα πάνε για τέτοιο. Transfer list. Και πώς να το χαρεί το ροπακάκι, μήπως τι είχε να φέρει καλός. Μήπως. Όχι, φυσικά όχι workout. Οκ, κοκελίν, πως λέγεται, κοκελίν, ξέρω εγώ. Λένε κάτι που πουλιέται, δεν βλέπω κάτι, μόνο αυτό που πουλιέται λίγο, τίποτα άλλο. Δεν πάνε αυτά, δεν χωράνε, δεν χωράνε αυτά, πρέπει να αγοράσω άνετα με το κατάλογο, θα μου τα βάλω στο club προσωρινά. Για να τα πουλήσω μετά ένα τελευταίο πακάκι και από εδώ πέρα η μόνη πιθανότητα είναι να μας στείλει κανένα, ξέρω εγώ, όπως το πρώτο επεισόδιο, ένα silver που έκανε 10 χιλιάρικα, τι χωλέφορτη ήταν κι αυτή. Α, δεν νομίζω πάει τώρα, αλλά. Όπα, τι είναι αυτό. Είναι γκίτα πέι. Πω, δεν μπορεί να το ψω κάνει. Τέλο πάντων. Αυτό μπορεί να κάνει πολλά. Είναι γκίτα πέι, μια χαρά είναι. Και λιγκουάν. Καλό αυτό. Τέλο πάντων. Και αυτό μπορεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο 38. Αν είναι και παίζω και τα SBCs, ανάλογα με τι SBCs έχει. Τα. Τέλο πάντων, τα πουλά αυτά. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε και πώ θα πάω με αυτά τα coins. Τώρα να δείξω και μια την ομάδα μου. Δεν είναι και διαφορετική πολύ από ό,τι ξέρετε. Για όσους και για όσους για τους καινούριους, αν δεν είναι μόνο αυτά τα λεφτά που έχω βγάλει από το Draft of Glory, έχω βγάλει γύρω στα 50 χιλιάρικα, αλλά τα έδωσα για να πάρω τον Ζιλ που έκανε γύρω στα 32 χιλιάρικα, ναι.
Αυτή είναι η ομάδα μου. Λουκάκο τρομερό, Σον τρομερό, Ντι Μαρία έτσι και έτσι. Εντάξει, γενικά καλή ομαδίτσα. Και ας ελπίσουμε να βγάλουμε την Ελευθερία να την κάνουμε καλύτερη. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Draft Glory και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.